Μ' αυτό μου δίνεις ελπίδες. Ποτέ δεν θα με συγχωρέσεις. Ό,τι και να κάνω δεν θα με συγχωρέσεις, μαμά, ποτέ, ποτέ. Μα εγώ... Μίλας τίποτα, μαμά. Μίλας τίποτα. Με βλέπεις έτσι. Βλέπεις την εικόνα μιας καταστραμμένης ζωής μου. Με ίχνη αξιοπρέπειας μόνο. Μα πού πας? Να αλλάξω. Μου αρέσει να είμαι καθαρός. Πριν πληρώσω. Μαριάνο. Μαριάνο, σε παρακαλώ. Φύγε, μαμά. Φύγε. Μαριάνο. Αφήσε με να παραδοθώ μόνος μου. Δώσε όλα αυτά στη Λούση και πες της να με συγχωρέσει. Και ότι την καταλαβαίνω για τον πατέρα της. Και για την αδελφή μου. Την καημένη την αδελφή. Μαριάνο. Είμαι ένας Νουνιές Ζαμόρα, μαμά. Όπως ακριβώς και η αδελφή μου, το ίδιο. Μαριάνο. Παιδί μου. Πάντα κρατούσα ένα κλειδί της βιβλιοθήκης. Κανένας δεν το ξέρε. Είσαι πολύ κομψός. Το παιχνίδι τελείωσε, Μαρσέλο. Τελείωσε, Μαρσέλο! Το παιχνίδι δεν τελείωσε, μ' ακούς? Είναι ο φάκελος που έδωσε ο Μαριάνο. Αυτός τα είχε όλα ή σχεδόν όλα. Με όλα αυτά δεν μπορεί, θα τον κερδίσουμε. Ναι, καλή μου. Τον κερδίσαμε, γιαγιά. Ναι. Λουσί. Εστέμπαν. Εδώ είναι. Αυτός ο άνθρωπος θα κλείσει στη φυλακή τον Μαρσέλο. Θα τον καταποντήσει. Θα κάνει καταγγελία. Αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα αναλάβω την υπεράσπιση του στο δικαστήριο. Και σας ζητώ συγγνώμη. Έκανα ένα σφάλμα. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Εντάξει. Εντάξει, sorry. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε πίσω το ροντρίγκο, ναι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε το δικαστή και την αστυνομία. Πρέπει να κερδίσουμε γρήγορα τον Μαρσέλο πριν το καταλάβει. Ο δικαστής μας περιμένει αύριο, Σοφία. Αυτή τη φορά ο Μαρσέλο δεν γλιτώνει τη φυλακή. Μαριάνο. Πυροβόλησες κατά λάθος, ε. Μα τι ανόητος που είσαι, Μαριάνο. Θα πρέπει να πάρω την αστυνομία. Και να δώσω τα συλληπιτήριά μου στους δικούς του που είναι πιο σημαντικό. Γεια σου, Λούση. Τι έπαθες, έχασες τη φωνή σου? Έχεις παγιδευτεί, Μαρσέλο. Αχ, Λούση, Λούση, θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι. Πού είναι ο γιος μου? Πού είναι ο πατέρας του, Εστέμπαν? Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση.
Εγώ θα σου πω που είναι και εσύ θα μου πεις που είναι ο Πέδρο. Όχι. Δώστε μου. Όχι, δώστε μου. Άκουσέ με καλά, Μαρσέλο. Αν δεν μου πεις που είναι ο πατέρας του Εστέμπαν, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδείς κανέναν. Τι κάνεις? Να δεις που θα ξανατηλεφωνήσει. Καλή κίνηση. Άκουσέ με. Ο πατέρας του Εστέμπαν δεν με ενδιαφέρει. Θέλω το μωρό και εσένα. Δώσ' μου τη διεύθυνση. Δώσ' μου τη διεύθυνση που είναι ο πατέρας του Εστέμπαν και μετά μπορεί να μιλήσουμε. Εντάξει, να μιλήσουμε. Πού? Στην πλατεία. Αύριο το πρωί θα σε περιμένω. Μην κλείνεις, η Σοφία είναι εκεί. Καλά, δώσε τα συλληπιτηριά μου. Ο θείος σου έριξε μια σφαίρα στο κεφάλι του. Τι να κάνω, να τον βγάλω, να πάρω το σώμα, να τηλεφωνήσω στην αστυνομία να έρθει? Καλά, θα της το πω. Λούση, δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι έτσι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις? Όχι, αφού αυτός δεν ξέρει. Δεν ξέρει Λούση. Ότι ο Λουίς είναι εδώ και ότι θα κάνει καταγγελία. Λούση, Λούση, τι έγινε? Ω, γιαγιά. Μη μου πεις τίποτα. Μαριάννα, έτσι. Έκανε την τελευταία πράξη της τρέλας του. Πέθανε όπως έζησε. Θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Μάρκο. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Το ουσιαστικότερο είναι ότι μια ψυχή σαν του Μαριάνο θα πρέπει να βράζει στην κόλαση. Φαίνεται σαν να το απολαμβάνεις. Εξαρτάται από την οπτική γωνία που θα το δεις. Ο Μάρκος? Χρειάστηκε να το συγκρατήσουμε. Ήταν έξω φρενών μαζί σου. Μα γιατί? Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για τη βλακεία που έκανε ο πατέρας του. Τι να κάνω με τον Εντουάρτο Ζουλουάγκα? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύλληψη, δεν μπορώ να τον έχω κρατούμενο. Χρειάζομαι να τον κρατήσει μέχρι αύριο. Μαρσέλο, είναι επικίνδυνο και έχω ξεπεράσει τα όρια μου. Μπορώ να καλύψω πολλά, αλλά όχι και αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα πληρώσω. Μέχρι αύριο το πρωί, Καράντζα, και σταμάτα να δυσκολεύεις τα πράγματα. Για πες μου, αυτό είναι απειλή? Ναι. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσουν οι απειλές. Καλύτερα να είμαι έτοιμος, κανείς δεν ξέρει. Παράξενο που η Λούση θέλει να διαπραγματευτεί. Λούση, κατάλαβε το, ο Μαρσέλο είναι πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Θα πάω όχι, όπως όχι. Και να. Θα πάω και θα είναι και η αστυνομία εκεί και θα πάω και στο δικαστήριο. Μα τι νομίζεις, δεν είναι χαζός, θα είναι προετοιμασμένος εκεί. Ό,τι και να κάνει, τελείωσαν όλα. Και θα το δεις που θα μου πει που είναι ο πατέρας σου, θα μου το πει. Εστέμπαν και Λούση. Μπαμπά. Παιδί μου. Είσαι καλά? Ναι. Σε άφησαν? Εγώ τον άφησα. Και αυτό είναι ανεπίσημο. Ο κύριος Ζουλουάγκα δεν ήταν στο νοσοκομείο ποτέ και ποτέ δεν με είδε. Ξέρεις τι είσαι? Σταμάτα, σταμάτα, είσαι. Σταμάτα, ας τον αφήγει. Ηρέμησε. Δεν έχει κανένα νόημα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε μαζί. Το σημαντικό είναι ότι είμαι μαζί σου. Καταλαβαίνεις? Εντάξει, μπαμπά, εντάξει. Έχει μπει στο περίπτερο. Τον περιμένουμε. Μίζες και φύγει. Εντάξει. Μήπως έχετε τίποτα ψηλό. Φύγετε από εδώ. Δώστε μας. Φύγετε. Ας το κάτω. Έλα εδώ. Έλα. Mason, not your name.